σειρά μέτρων που αφορά σε αποζημιώσεις, φοροελαφρύνσεις, μέτρα για την αποκατάσταση της οικολογικής καταστροφής. Πρώτο βήμα είναι η καταγραφή των ζημιών. Θα ήθελα να μας δώσετε την πρώτη εικόνα και να πάμε και στο χρονοδιάγραμμα των μέτρων, ξεκινώντας από τις αποζημιώσεις. Ναι, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει και μάλιστα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής την καταγραφή των ζημιών από τις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Και από αύριο ξεκινάει η καταγραφή και από το Υπουργείο Υποδομών για να οριοθετηθεί η περιοχή που έχει πληγεί και βέβαια τα κοινά συνεργεία τα οποία θα βγάλει η περιφέρεια με τους Δήμους για την απογραφή των κατοικιών αλλά και της επαγγελματικής στέγης που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Έχετε μια πρώτη εικόνα. Κοιτάξτε, είναι τα νούμερα περίπου όπως αυτά που είπαμε προηγουμένως και οι ρεπόρτερ. Δηλαδή, έχω ακούσει και εγώ για 10 έως 20 κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί. Όμως θα ήθελα να είμαι πολύ επιφυλακτικός διότι αυτό είναι το έργο της καταγραφής και θα πρέπει να μην αδικηθεί κανένας συμπολίτης μας. Θα γίνει καταγραφή λοιπόν και της περιοχής που έχει πληγεί για να κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης και να εφαρμοστούν ειδικά μέτρα αλλά και για να μπορέσουμε, ενώ μέτρα αποκατάστασης σε κάθε περίπτωση και ταυτόχρονα να υπάρχει και η αποζημίωση της οικοσκευής, η αποζημίωση των κατοικιών αλλά και η αποζημίωση και την επαγγελματική στέγη. Αυτά τα μέτρα ανακοινώθηκαν μαζί με φοροελαφρύνσεις που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί από την κυβέρνησή μας και ήταν αρκετά αποτελεσματικά και εύχρηστα για τους πολίτες. Θα υπάρχουν από τα Υπουργεία ειδικότερες ανακοινώσεις ακριβώς για τους δείκτες της αποζημίωσης και για τα οικονομικά εργαλεία. Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα για αποζημιώσεις και για ιδιοκτήτες σπιτιών που είδαν τα σπίτια τους να χάνονται στις φλόγες, για ιδιοκτήτες σπιτιών που υπέστησαν σημαντικές ζημιές και παραγωγικές μονάδες. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν άμεσα εργαλεία όσον αφορά τη φιλοξενία των κατοίκων που έχουν πληγεί και δεν μπορούν να παραμείνουν και θα υπάρχουν και αρκετά γρήγορα οι ανακοινώσεις. Θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί παραπάνω από ένας μήνας εξαιτίας και της έκτασης της πυρκαγιάς η οποία έχει ήδη ελεγχθεί και έχει οριοθετηθεί ώστε να μπορέσει να τελειώσει η εκτίμηση αυτή. Να πω παράδειγμα ότι στην Μυτιλίνη που ήταν αρκετά μεγαλύτερο το πρόβλημα στη Λέσβο έγινε η εκτίμηση πολύ πιο γρήγορα από το Υπουργείο Υποδομών. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ήδη η δυνατότητα, βέβαια και αφορούσε σεισμό, υπάρχει ήδη η δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ γρήγορα και υπάρχουν έμπειρα συνεργεία για να κάνουν κάτι τέτοιο. Όμως θα έχουμε λύσει το θέμα της στέγασης, το θέμα της διατροφής. Οποιαδήποτε ζητήματα μπορεί να υπάρχουν για επιδότηση ενοικίου θα λυθούν πάρα πολύ άμεσα. Να μην υπάρχει κανένα ζήτημα, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν λυθεί όλα αυτά. Τώρα η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη, 15.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη. Θα ήθελα να μας δώσετε λοιπόν τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει και για την οριοθέτηση της καμένης γης με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων και για την αναδάσωση αλλά και για τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο κινδυνεύουν οι πλημμύρες από απογειμνωμένες περιοχές. Και εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία ήδη στον κόσμο, είτε για τα θέματα της προστασίας πλέον των περιοχών κατοικίας, αλλά και για τα θέματα των καταπατήσεων, γιατί και από όλες τις πλευρές δεχόμαστε τέτοια ερωτήματα. Έχουμε πλέον όλα τα σύγχρονα εργαλεία ώστε να μπορέσει να γίνει οριοθέτηση της καμένης έκτασης άμεσα. Και αυτό σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε δορυφορικές εικόνες, οι οποίες θα αποτυπώνουν ακριβώς τα όρια της δασικής έκτασης η οποία έχει πληγεί και θα υπάρχει άμεσα από τις δασικές υπηρεσίες οριοθέτηση. Ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή ξεκινάμε από αύριο τη δουλειά με τις δασικές υπηρεσίες. Υπάρχει και αύριο το πρωί προγραμματισμένη σύσκεψη εργασίας για τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά έργα. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάλαμου υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε γιατί έχουμε μεγαλύτερες κλίσεις και περιοχή κατοικίας στα Κατάντη, οπότε πρέπει να προστατευτεί για την χειμερινή περίοδο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο σχεδιασμού και βέβαια θα υπάρχει άμεσα κήρυξη απαγόρευσης της βόσκησης στις περιοχές αυτές για να μην κινδυνεύσουμε από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που θα μπουν μέσα στις καμένες εκτάσεις και βέβαια θα γίνει κήρυξη των περιοχών ως αναδασωτέες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχει οργάνωση της αναδάσωσης και για να είναι κατανοητό και στους τηλεθεατές σας να πω ότι στο 70% περίπου της έκτασης έχουμε εικόνα ότι ήταν δάσος το οποίο ήταν όριμο και μπορεί να αναπαραχθεί. Όμως το 30% είναι περιοχές που έχουν ξανακαεί από αυτές που πέρασε η πυρκαγιά τις τελευταίες τρεις μέρες και εκεί θα πρέπει να γίνει οργανωμένη αναδάσωση με σχέδιο, όχι τυχαία. Και θα πρέπει να έχει η Διεύθυνση Αναδασώσεων οργανωμένο σχέδιο με είδη τα οποία είναι ανθεκτικά στο μεσογειακό κλίμα και είναι και ανθεκτικά, αν θέλετε, δεν είναι φιλικά προς τις πυρκαγιές. Υπάρχει ήδη τέτοιο σχεδιασμό στη Γενική Διεύθυνση Δασών. Ξεκινάμε ένα σχέδιο αναδάσωσης απολύτως οργανωμένο στην περιοχή αυτή. Οπότε το οικολογικό κεφάλαιο να αποκατασταθεί αλλά και η προστασία προς τον πληθυσμό και τις. Με τους δασικούς χάρτες, τι θα γίνει, γιατί ήταν ένα βήμα πριν από την έκδοσή τους. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια συζήτηση για το αν οι πυρκαγιές αυτές συνδέονται με τους δασικούς χάρτες. Εγώ θα ήθελα να πω για δημόσια ότι αν κάποιοι σκέφτηκαν και με κακόβουλες ενέργειες θέλαν να περιορίσουν, αν θέλετε, την ισχύ των δασικών χαρτών ή να επιβουλευθούν τη δημόσια περιουσία που είναι το δάσος, έχουν κάνει λάθος. Διότι η άμεση κήρυξη μιας περιοχής ως αναδασωτέας περνάει στο δασικό χάρτη και δεν επηρεάζεται το κοινό μας κεφάλαιο που είναι το δάσος. Άρα, οι δασικοί χάρτες στις περιοχές οι οποίες ήδη έχουν αναρτηθεί, που δεν περιλαμβάνουν περιοχές
που βρίσκονται στην εστία της Πυρκαγιάς, στην Αττική ή στη Ζάκυνθο, παραδείγματος χάρη, θα ολοκληρωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει ανάρτηση των δασικών χαρτών και στην υπόλοιπη Αττική και στην Βόρειο Ελλάδα το άλλο 17% μέσα στο φθινόπωρο και ολοκληρώνουμε μέσα στο 2018 το σύνολο της χώρας. Οι δασικοί χάρτες πράγματι είναι ένα εργαλείο επιστημονικό και περιβαλλοντικό, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο δασικό οικοσύστημα, αλλά και σχεδιασμό στην ανάπτυξη. Γιατί όσο δεν υπήρχαν, επιτρέψτε να το πω, υπήρχε ένα μπάχαλο. Μπορούσε ο καθένας να κάνει ή να κοροϊδέψει ότι κάνει οτιδήποτε στην Ήπειρο. Τώρα θα υπάρχει μια κανονικότητα, θα υπάρχει μια ισονομία στους πολίτες. Το θέλει και ο επιχειρηματικός κόσμος, το θέλουν και οι Δήμοι. Έχουμε κάνει μια καλή, αν θέλετε, συμφωνία γύρω από τις ανάγκες της χώρας μας για μια νέα περίοδο που πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν και να γίνουν σωστά. Αυτό θα γίνει και στους δασικούς χάρτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εντοπίσατε αδυναμίες ή ελλείψεις στην όλη επιχείρηση. Τι θα αλλάξετε για τη νέα περίοδο? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των δικτύων πολιτικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο, η κατανομή αρμοδιοτήτων σε περιφερειακή κλίμακα και σε αυτοδιοικητική, μας δίνει τη δυνατότητα μετά από τέτοια φαινόμενα να εκτιμήσουμε και πιθανές διορθώσεις και πιθανές συμπληρώσεις και σε επίπεδο, αν θέλετε, εξοπλισμού και σε επίπεδο μέσων. Νομίζω ότι ήταν επιτυχημένη προσπάθεια σε ένα δύσκολο περιβάλλον και σε μια περίοδο χρονική που θα έλεγα κανείς ότι είναι σαν τη διάλεξε κάποιος για να πετύχει σε αδράνεια τον κρατικό μηχανισμό. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και εγώ από τη μεριά μου και όλοι στους ανθρώπους που δουλεύουν στο πεδίο, που σώσαν και το δάσος και τις περιοχές κατοικίας. Και νομίζω ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια να πάμε και καλύτερα. Και αυτό εξάλλου πρέπει να προσπαθούμε στη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν απόψε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.